Σε ένα από τα αγαπημένα μου σημεία στη Θεσσαλονίκη, στο πάντα φιλόξενο Παρατία Loft, υποδέχομαι τον Γιώτη Αγγελίδη, με χρόνια εμπειρίας από τον χώρο των Spirits και την Εύη Τύπου από το Marketing, δημιουργούς του Fine Being, μιας έκδοσης και ενός project για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο όμορφη. Καλώς ήρθατε καταρχήν στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκαμε και καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Η αφορμή, μάλλον η αιτία, όχι η αφορμή, που βρισκόμαστε είναι αυτή η πολύ ωραία έκδοση, το Fine Being και το project συνολικά που έχετε ετοιμάσει. Ήθελα να μου πείτε πώς ξεκίνησε και γιατί Fine Being. Να ξεκινήσω. Αυτό δεν είναι απλά ένα βιβλίο. Για μας είναι κατάθεση ψυχής. Υπήρχαν στις σκέψεις μου πριν από 4-5 χρόνια και η αιτία ήταν τα παιδιά μου. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων έλειπα πάρα πολύ συχνά από το σπίτι σε ταξίδια. Δόξα τω Θεώ, έχουμε ευτυχήσει να έχουμε αρκετά παιδιά, τα οποία μεγάλωνα. Πες ότι έχουμε 4 παιδιά. Έχουμε 4 παιδιά. Οκ. Okay. Και μεγάλωναν τα παιδιά και έχανα την εξέλιξή τους. Έφτασα σε ένα σημείο στο 4ο μας παιδί να έρθει η καραντίνα με τον κορονοϊό και να πρέπει να δουλεύω αναγκαστικά από το σπίτι, όπως όλοι. Πλέον ο γιος μου με κοιτούσε με καχυποψία και έκανε ερωτηματικά, έτσι μου έβγαινα σε μένα, ποιος είναι αυτός τώρα στο σπίτι, τι γίνεται, γιατί μένει τόσες πολλές ώρες. Και ήθελα να αφήσω ένα βιβλίο για τα παιδιά μου, για να με γνωρίσουν καλύτερα, ποιος είμαι, πώς λειτουργούσα, πώς σκέφτομαι, ένα βιβλίο πολύ σύντομο, περιεκτικό, που να δίνει τροφή για σκέψη, να τα συντροφεύει στην καρδιά τους και στο μυαλό τους για μια ζωή. Και έτσι ξεκίνησε το εγχείρημα. Αφού καθίσαμε και γράψαμε 16 προσωπικές μου ιστορίες που είναι μέσα από τη δουλειά, με αυτόν τον τρόπο μάθαινα καλύτερα και τον εαυτό μου, και έπρεπε να βρούμε ένα τίτλο. Καθίσαμε κάτω με την Εύη, που είναι και η ειδικός που διαχειρίζεται όλο το digital από πίσω, και για τον τίτλο καταλήξαμε σε αυτό που πρεσβεύουμε σαν οικογένεια και σε αυτό που ζούμε. Fine Being. Τι είναι το Fine Being? Είναι κάτι που άμα το κουκλάρεις, δεν το βρίσκεις. Δεν υπάρχει. Αλλά για μας είναι η αξία της καθημερινότητας. Είναι η ένωση της έννοιας του Fine, με ό,τι συνεπάγεται για τον καθένα, με την προσωπική μας υπόσταση, το Being. Και αυτά εδώ πέρα τα έχουμε ενώσει. Γιατί θέλουμε να κάνουμε. Να θέλουμε περνάμε καλά. Κάθε μέρα να περνάμε καλά. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή σήμερα η μέρα μας ήταν καλύτερη από τη χθεσινή και η αυριανή καλύτερη από τη σημερινή. Ελπίζουμε να είναι τουλάχιστον. Αυτό τουλάχιστον προσπαθούμε να κάνουμε. Και θέλουμε κάθε μέρα το κάθε μικρό πράγμα, αν μπορούμε, να το μετατρέπουμε σε μια μοναδική εμπειρία. Όταν δεν έχουμε λεφτά. Γιατί όταν έχουμε λεφτά, έχουμε τη δυνατότητα, ξοδεύουμε κάτι παραπάνω και απολαμβάνουμε αυτό που θέλουμε. Σε αντίθετη περίπτωση όμως είναι το παιχνίδι του μυαλού, που πρέπει με ένα πολύ ισορροπημένο τρόπο να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις και να φύγεις πλέον ευτυχισμένος την κάθε μέρα στο τελείωμά της για αυτά που έχεις περάσει, τα θετικά και τα αρνητικά. Δεν τα πάντα καλά. Το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση θετική είναι ότι κάποια στιγμή λες και δεν θα πάνε και όλα καλά και θα υπάρξουν και στραβές που λέμε. Γιατί αυτή είναι η ζωή. Το θέμα είναι πώς. Και εκεί πώς θα τις δεις, ποια οπτική γωνία και πώς θα πας στην επόμενη καλή στιγμή. Μην. Θα δώσω πάσα. Θα πω εγώ ναι. την ατάκα και θα συνεχίσεις εσύ. Θα μιλήσουμε για το ποτήρι, το μισό άδειο, το μισό γεμάτο ή τι άλλο. Ή το ποτήρι το οποίο μπορεί να αδειάσει και να ξαναγεμίσει. Είναι θέμα οπτικής καθημερινότητας. Όπως σου ανέφερα προηγουμένως, Κώστα, το βιβλίο αυτό δεν είναι κάτι διδακτικό. Δεν είμαι καθηγητής.
Δεν είμαι πανεπιστημιακός. Είμαι ένας άνθρωπος πρώτης γραμμής που καθημερινά ματώνω, υδρώνω τη φανέλα μου για να μπορέσω να πάω στο σπίτι αυτά που χρειάζεται. Αλλά παράλληλα αυτό που κάνω, το κάνω με πάθος. Και αυτό εδώ πέρα είναι κατάθεση ψυχής. Αυτή είναι η δική μας οπτική. Ζούμε μία φορά, υποστηρίζουμε ότι ο κάθε ένας μπορεί να είναι απλός πολιτής, μεγάλος τέλεχος, πολυεκατομμυριούχος, είναι, όχι μόνο αυτό, είναι ο πρωταγωνιστής του εαυτού του και πρέπει να αγαπήσει τον εαυτό του. Και πρέπει να προσπαθήσουμε τον εαυτό του, για τον εαυτό του, να αφήσει το στίγμα του. Άρα ο καθένας είναι πρωταγωνιστής. Και σε αυτό το πολύ ορθό που λέει η Εύη, εμείς προσπαθούμε, δεν είμαστε τέλειοι. Εγώ προσωπικά έχω κάνει τα περισσότερα λάθη από όλους. Σημαντικό είναι να ξανασηκώνεσαι, να αναλαμβάνεις ευθύνες και να συνεχίσεις με αρχές και με αξίες. Και θέλουμε τον βασιλιά να τον συμπεριφερόμαστε σαν άνθρωπο, γιατί αυτό του λείπει, και τον απλό άνθρωπο να τον κάνουμε να νιώθει βασιλιάς. Αυτή είναι η αξία. Να πούμε όμως ότι η έκδοση ήταν η βάση, αλλά εδώ μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο κόνσεπτ, δηλαδή το οποίο και ψηφιακά υπάρχει το findbeing.gr, και θέλω να μου πείτε λίγο πώς εξελίσσεται το project πλέον. Εδώ πέρα κατάλληλη είναι η Εύη να μιλήσει για το ψηφιακό. Ναι. Σκεφτήκαμε ότι όλο αυτό είναι πολύ όμορφο σαν ιδέα και ότι θα είχε αξία να εξελιχθεί σε μια έτσι πιο digital εκδοχή του. Οπότε το σκεφτήκαμε, το συζητήσαμε, προσκαλέσαμε κάποιους έτσι πολύ αγαπητούς φίλους που εκτιμάμε ιδιαίτερα. Μοιραστήκαμε αυτή την ιδέα μαζί τους και τους προσκαλέσαμε να συμμετάσχουν σε όλο αυτό το ταξίδι μαζί μας. Οπότε έχουμε δίπλα μας, στην ομάδα μας, στην ουσία είναι άνθρωποι πρώτης γραμμής όπως είμαστε και εμείς, που δουλεύουν κάθε μέρα για να βγάλουν το μεροκάματό τους, αλλά ο καθένας ξέρει καλά τη δουλειά του. Ο καθένας από αυτούς γράφει μέσα στο findbeing.gr για τη δουλειά του, πώς την αντιμετωπίζει και προσπαθεί μέσα από αυτό που λέει, όχι να διδάξει, αλλά να βγάλει τον εαυτό του, την αυθεντικότητά του. Οπότε μέσα στο site μας προσπαθούμε να βγάλουμε ιστορίες πραγματικές, αληθινών ανθρώπων, που έχουν κάτι να μας προτείνουν, για να μας κάνουν την ημέρα μας λίγο έτσι πιο όμορφη. Τα θέματα για τα οποία μιλάμε έχουν να κάνουν με το φαγητό, με το ποτό, με το να περνάμε καλά, με το sustainability, με το coaching, με το wellness, οτιδήποτε δηλαδή έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να γεμίζουμε την μέρα μας όμορφη. Θα σταθώ σε ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου, στο δεύτερο, αν θυμάμαι καλά, που μιλάς πάρα πολύ για την αξία της αφήγησης και του στυλ και μέσα από την αφήγηση και γενικότερα. Και θέλω να μην κάνω εγώ κάποιο άλλο σχόλιο, θα αφήσω σε σένα να μας το παρουσιάσεις, να μας το αναλύσεις, να μας μιλήσεις γι' αυτό. Ο σημερινός storyteller είναι ο παλιός παραμυθάς. Ο μεγαλύτερος ήταν ο Hans Christian Andersen. Τι προσπαθούμε να πετύχουμε εκεί πέρα? Προσπαθούμε να κερδίσουμε το κοινό, να μας εμπιστευτεί, να γίνει μέρος της ιστορίας μας, αλλά παράλληλα εμείς πρέπει να προσδώσουμε σε αυτούς ένα όραμα, ένα σκεπτικισμό, ένα ερέθισμα και αν μπορέσουμε να τους κάνουμε καλύτερους ανθρώπους σε κάτι της. Βέβαια, που μου είπες και με το στυλ, το κουστούμι το φοράς ή σε φοράει. Είναι η προσωπικότητα αυτή που ό,τι και να βάλεις είναι συνοδευτικά της προσωπικότητας. Δεν περιμένω εγώ να δω κάποιον για να ξεχωρίσει με το κουστούμι του. Ή ξεχωρίζει ή δεν ξεχωρίζει. Από το πώς συμπεριφέρεται, από το πώς λειτουργεί, από κάθε παραμικρή λεπτομέρεια. Σε σχέση με τις ιστορίες, μου αρέσουν πάρα πολύ. Γι' αυτό και έχεις μείνει στο δεύτερο κεφάλαιο. Πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα σου πω μια πολύ ωραία ιστορία που μου αρέσει, που την άκουσα τις προάλλες και πραγματικά έχω συγκινηθεί. Είναι ένα συνέδριο καθηγητών πανεπιστημίου, που ένας νεαρός καθηγητής
πλησιάζει έναν μεγαλύτερο καθηγητή και του λέει, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε με να συστηθώ, ονομάζομαι Τάδε, σας είχα καθηγητή στο πρώτο μου έτος και ήσασταν εσείς η αιτία που έχω γίνει εγώ σήμερα καθηγητής πανεπιστημίου. Απορριμμένος ο καθηγητής γυρνάει και το λέει, δεν μπορώ να σας θυμηθώ αγαπητέ μου συνάδελφε, μπορείτε λίγο να με βοηθήσετε. Όταν ήμουν στο πρώτο έτος, μπήκατε μέσα στην τάξη και μας είπατε σε όλους, σε όλη την τάξη, κλάπηκε ένα ρολόι. Δεν βγαίνει κανένας από την τάξη, ώσπου να σας ψάξω όλους έναν-ένα και να βρω ποιος το πήρε. Εκείνη την ώρα πάγωσα. Βέβαια η φωνή σας που μας είπε ότι θα σας κλείσω ολονών τα μάτια για να μην βλέπετε, κάπου άρχισα λίγο να ησυχάζω. Φτάσατε σε μένα, ανακαλύψατε ότι το είχα κλέψει εγώ. Συνεχίσατε όμως και ψάξατε όλη την τάξη για να μην αντιληφθεί κανένας που σταματήσατε. Και τελικά ποιος είναι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό, για το μάθημα που μου δώσατε και πραγματικά αυτό ήταν η αφορμή για να γίνω σήμερα καθηγητής πανεπιστημίου. Σας ευχαριστώ θερμά. Και γυρνάει ο καθηγητής και του λέει, αγαπητέ μου κύριε, δεν ξέρω τι μου λέτε, γιατί και εγώ όταν σας έψαχνα, είχα και εγώ κλειστά τα μάτια μου. Αυτή είναι η έννοια του fine being, του πώς λειτουργούμε, πώς διαπραγματευόμαστε το βιβλίο, η ψυχή μας, το σπίτι μας, όπως ο πατέρας θέλει να αφήσει καλά παραδείγματα, αρχές και αξίες με τα σωστά και με ό,τι μπορεί να κάνει και με την δύναμη που μπορεί να δώσει. Οι καλύτερες συζητήσεις και οι καλύτερες δουλειές γίνονται με φαγητό. Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό, εμένα ξέρεις τι μου αρέσει, το ποτό, γιατί για το κρασί το έχουμε συνηθίσει. Να συνοδεύεται έτσι και με μικρές συμπτικές, να αλλάζει γεύση. Νομίζω ότι χωρίς να είναι με το σκεπτικό που λέγαμε πριν κάτι ακριβό, δεν χρειάζεται να προσθεθεί κάτι ακριβό, υλικά απλά να τονίζουν λίγο τη γεύση και του ποτού και να βοηθάνε και στη συζήτηση με την παρέα και τα λοιπά. Κοίταξε, η φιλοσοφία του ακριβού δημιουργήθηκε από ανθρώπους για κάποιες άλλες ανάγκες ή κάποιους άλλους σκοπούς. Τίποτα δεν είναι ακριβό. Άσχετα αν κάποιες τιμές έχουν απογειώσει κάποια προϊόντα. Μπορείς με πολύ απλά πράγματα, με ταπεινά πράγματα, που το λέμε κιόλας, να δημιουργήσεις μοναδικές εμπειρίες, γευστικές εκρήξεις, συνδυασμούς που θα θυμάσαι. Λοιπόν, τι μας έχεις ετοιμάσει? Εγώ εδώ καταρχήν έχω αξιοποιήσει τις πολύ ωραίες γεύσεις και τα υλικά που έχει το παρατί. Δηλαδή εδώ έχουμε δύο tartines, έχουμε παστράμι, έχουμε τσορίθο με φρούτα, δεν έχουμε βαρύνει πολύ με το τυρί, είναι δηλαδή κρέμα δηλαδή παντού και κατοίκει δομοκού. Έχουμε όμως γεύσεις λίγο έντονες, καπνιστές και καπνιστό στο λαιμό σε ένα συνδυασμό με δροσερό αγκουράκι, κλασικό συνδυασμός, αλλά πολύ πετυχημένος, γι' αυτό είναι και κλασικός. Λίγο πιπεράκι κρασί από πάνω. Λίγο αυτό, ναι. Και σε μια ζύμη που είναι επίσης αρωμάνα, μια λεπτή ζύμη που ταιριάζει πάρα πολύ. Πάνω σε αυτό το μοτίβο που μας έχεις ετοιμάσει, εγώ θα ετοιμάσω και θα φέρω, ήδη έχω κάνει μια μικρή προετοιμασία για να είμαι τίμιος. Έχω κάνει μια προετοιμασία με τρία ποτά. Θα ξεκινήσω με ένα κλασικό dry martini, αλλά αυτό που έλεγε και ο Τσόρτσιλ, που ήταν ένας φανατικός φίλος του μαρτίνι, πιάνω το βερμούτ με το μάτι, βάζω με το μάτι βερμούτ, εγώ έβαλα ελάχιστο, και επειδή το μαρτίνι μου το θέλω έτσι όπως μου αρέσει, καθαρά προσωπική υπόθεση, απλά το πετάω. Δεν πειράζει. Αφού έχω βάλει το βερμούτ της αρεσκίας μου, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Ναι. Παίρνω ένα τζιν. Πάντοτε στο σπίτι μας έχουμε τζιν στην κατάψυξη και κάποια άλλα ποτά. Το οποίο όμως κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει, μα καλά είναι δυνατόν σκέτο αλκοόλ στην κατάψυξη γιατί δεν υπάρχει το dilution μέσα? Έχουμε κάνει πρόσθεση νερού στις αναλογίες αυτές που απαιτούνται 15-20% και το έχουμε από την κατάψυξη γιατί για να είναι έτοιμο για να το απολαύσουμε χωρίς να μπούμε στη διαδικασία και να έχουμε ένα βέλτιστο μαρτίνι στη θερμοκρασία που μας αρέσει. Ωραία. Οπότε βάζουμε το τζιν μας
Και εδώ πλέον πάλι ο καθένας θα πάρει την προσωπική του πινελιά σε σχέση με τη γαρνιτούρα. Που για εμένα είναι η ελιά. Ενώ για σένα Κώστα ξέρω ότι είναι το λεμόνι. Θα κάνουμε ένα ζεστ. Αυτό είναι για σένα. Ωραία. Και αυτό είναι για εμάς. Ωραία. Σε μια δεύτερη ανάγνωση, πείτε πρώτα. Αυτό στη δική μου γλώσσα το Μαρτίν είναι εναλλαγή εντάσσεων, γιατί έρχεται πρώτο βερμούτ, μετά έρχεται το τζιν. Η προσήκη του νερού έχει ελευθερώσει μέσα κρυμμένους αρωματικούς γευστικούς χαρακτήρες, οπότε ζεις σε μια εμπειρία και από κάθε γωνιά που το λαμβάνεις είναι ένα άλλο ποτό. Ναι, ναι. Θα το πω και εγώ δηλαδή, σαν να μας. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που δεν έχει μείνει μέσα το βερμούτ, αλλά δώσει... το νιώθεις το... Έχει δώσει το στίγμα του όμως. Ναι, δεν είναι κομμάτι της ζωσολογίας με την έννοια ότι έχουμε βάλει τόσο βερμούτ και τόσο τζιν. Το πετάξαμε, αλλά έχει μείνει... Κάτι ξενοτζόρτσι. Ναι. Πέρα από την πολιτική τέχνη και τις άλλες ικανότητες του, ξέρουμε ότι ήταν λάτρης και των ποτών και είχε... Και του πουρ. Και του πουρ. Και είχε άποψη πολύ σοβαρή, όχι απλά. Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε ένα δεύτερο που σας έχω ετοιμάσει. Είναι κάτι που για να γίνει θέλει περίπου στα 2 λεπτά το κάθε σέρβις. Εμείς ήδη έχουμε κάνει προετοιμασία. Θα πάμε σε ένα ιαπωνικό highball. Το λεγόμενο μιζουβάρι, μιζουβάρι λέγεται, ναι. Το οποίο όμως εμείς δεν βάλαμε ιαπωνέζικο ουίσκι, γιατί θέλαμε στο συγκεκριμένο, για εμάς τώρα δεν σημαίνει ότι υπάρχει σωστό ή λάθος, βάλαμε ένα σκοτσέζικο blended ουίσκι, το οποίο το συγκεκριμένο έχει περίπου 40 διαφορετικούς χαρακτήρες single malt και grain. Τις βέλτιστες θερμοκρασίες δουλεύοντας με πάγο και με μεταλλικό νερό και από πάνω τελειώνουμε με λίγο γιόσμο και έλαια από φρέσκο λεμόνι που θεωρώ ένα εξαιρετικό highball. Που ταιριάζει απόλυτα με αυτή τη σύνθεση που έχεις ετοιμάσει. Παρακαλώ. Cheers. Πολύ ωραία. Ενδιαφέρον. Και είναι για να μπορείς να πιείς το whisky με μια διάρκεια. Να σου πω ότι τα highball που θέλεις και ειδικά με whisky είναι τα αγαπημένα. Δηλαδή μπορεί να είναι και δροσερά, να πιείς το whisky και δροσερό είτε ως απεριτίφ είτε το καλοκαίρι και να έχουν και τη γεύση που πρέπει να έχουν, να αναδεικνύεται πάντα η τόνη από το whisky και νομίζω ότι αυτό είναι τόσο απλό, αλλά τόσο... Το whisky είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, τεράστιο, με σχολές, καταβολές, θρύλους, παραγωγές διαδικασίες και γίνεται για χειμώνα και για καλοκαίρι η πόση του. Δεν έχει νόρμες, είναι μόνο αυτό ή μόνο εκείνο. Σημαντικό είναι να προσφέρεις προτάσεις που να δώσουν εμπειρία και να έρθουν να δέσουν σαν matching σε σχέση στην παλέτα του καταναλωτή. Και όλοι οι καταναλωτές είναι το ίδιο. Έχουν να κάνουν με την ηλικία, με τα οργανικά pH που διαμορφώνονται από τον καθένα, την γνώση και την εμπειρία που έχει. Άρα δεν μπορούμε για τον καθένα να πούμε οτιδήποτε. Το καλύτερο ποτό είναι αυτό που μας κάνει και το απολαμβάνουμε. Και απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Μόνο υπεύθυνα. Λοιπόν, θα ήθελα όλους, μα όλους, να είμαστε προσεκτικοί. Έχουμε το δικαίωμα να πιούμε παραπάνω, αλλά όχι να οδηγήσουμε. Ας καταστήσουμε πλέον σαφές ότι έχουμε τον οδηγό της παρέας. Ότι υπάρχουν ταξίδια θέσιμα, για να αναγκάσουμε έναν φίλο, φίλη,
να μας πάρει σπίτι και όχι να πάρουμε στο λαιμό μας ανθρώπους. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα σε μία άλλη πρόταση που μου αρέσει πάρα πολύ. Ο βασιλιάς των κοκτέιλς πλέον, τον Νεγκρόνι. Καθένας το πίνει ανάλογα με τη σύνθεσή του, με τη διάσταση των βερμού, των πίτερ, του τζιν, ποιο τζιν, από πού, τι ποσόστοση. Εγώ θα πάμε να κάνουμε ένα βερμούτ έβιμο με βάση το ρούμι. Ωραία. Οι ανατροπές μας αρέσουν. Twist. Είναι ένα twist, ένα παιχνιδιάρικο, το οποίο πραγματικά δένει και από την αρχή μέχρι το τέλος. Κατά το δοκούν, αν το θέλουν. Θα βάλω το ρούμι που μου αρέσει, το βερμούτ και το πίτερ που μου αρέσει. Μπορεί να είναι γαλλικό, μπορεί να είναι ιταλικό, μπορεί να είναι ό,τι θέλετε. Μην ξεχνάτε ότι το ποτό είναι καθαρά προσωπική υπόθεση. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Απλά όμως πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι απέναντί του και κατά τη χρήση του. Εδώ, εσένα θα σου προσφέρω ένα νεγκρόνι με ρούμι με έλαια λεμονιού, επειδή είσαι φίλος, και σε ένα έβι με έλαια πορτοκαλί που σου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είναι μία από τις αγαπημένες μου εκδοχές, προσωπικά. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα εξέλιξης, καλυτέρευσης, γενικά στο γαστρονομικό τοπίο, που πλέον συμπεριλαμβάνεται παγκόσμια στα hot spot του κόσμου. Ακριβώς, και με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γιατί έγινε και σε μικρό διάστημα, έπρεπε να καλυφθούν χιλιόμετρα, αλλά νομίζω η επινοητικότητα, η φαντασία των ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελματικά με όλο το κομμάτι του γαστρονομικού πολιτισμού, εγώ δεν μου αρέσει το λέω, έκανε αυτό, κόψαμε δρόμο που λέμε, για να έρθουμε πιο κοντά. Και βγήκαμε μπροστά, και έχουμε, είμαστε γιατί πολύ, πολύ καλά. Έχουμε ελληνικά μαγαζιά, με τιμή το λέω αυτό, σαν Έλληνας, που είναι στο World 50's. Ναι, ναι. Bar. Ναι, ναι, bar. Έχουμε μαγαζιά. Σταθερά, όχι από μια χρονιά. Σταθερά. Έτσι. Έχουμε μαγαζιά τα οποία είναι στον οδηγό Μισελέν, με ένα και δύο αστέρια. Ναι, ναι. Άρα, έχουμε και μία πόλη τώρα πρόσφατα, τελευταία, τη Θεσσαλονίκη μας, που έχει μπει στο δίκτυο των γαστρονομικών πρωτευουσών της UNESCO σε σχέση με το φαγητό, βέβαια, που είναι Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Θα κλείσω σε αυτή την παρένθεση με ένα ερωτηματικό, ότι όλοι μας, όχι ερωτηματικό, με προτροπή, όλοι μας πρέπει να έρθουμε και να ενωθούμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να αυγατήσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την εξαιρετική βράβευση που έχει γίνει για την πόλη μας, και όλοι από το μετερίζει του να προσπαθήσουμε με τον καλύτερο εαυτό μας για την επόμενη καλύτερη μέρα. Οπότε εμείς θα κλείσουμε τρώγοντας και πίνοντας. Ακριβώς. Λοιπόν, προηγούνται οι κυρίες, διαλέγετε τα ποτά. Διαλέγετε τα ποτά και ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Αυτό. Ωραία. Και θα φέρω και μια γουλίτσα από το πολύ ωραίο μαρτίνι. Γιατί εγώ το είδα. Και εγώ, ναι, 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 και εγώ στο μυαλό μου είσαστε. Ακριβώς. Κώστα, δεν χρειάζεται τώρα. Είναι σέρι. Έχουμε και μερικές. Λιβωνία. Είναι ένα απλό σέρβι. Νοστιμότατο. Συγχαρητήρια στο σερ. Πώς με απλά πράγματα. Εγώ το δοκίμαζα και με τον Νεγκρόνι. Ας θυμόμαστε λοιπόν ότι η πραγματική πολυτέλεια είναι καλή παρέα και λίγη έμπνευση στις γεύσεις.